Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στον θερμαϊκό κόλπο προκάλεσαν φθορέ στο ιστορικό αντιτορπιλικό βέλο που έχει ρηξει άγκυρα εδώ και καιρό. Σημειώνεται πω το βέλο λειτουργεί ω μουσείο αντιδικτακτορικού αγώνα και είναι αγκυροβολημένο στη νέα παραλία Θεσσαλονίκη. Σε ανάρτηση του ο ποιητή και πεζογράφο Μανώλη Ξενάκη σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τρύπησε και το ιστορικό αντιτορπιλικό βέλος που τώρα παροπλισμένο λειτουργεί ω μουσείο αντιδικτατορικού αγώνα στην παραλία τη Θεσσαλονίκη. Έσπασαν οι κάβοι των μπαλονιών, ο καπετάνιος έβγαλε του ναύτε στην παραλία, ο ίδιο έμεινε επάνω και το βαπόρικο πανιόταν στον τόκο ανηλαιό. Έσπασε το ξύλινο κράσπεδο και έσπευσε ένα βαγοσωστικό που το έδεσε καλύτερα σε ποντισμένη σημαδούρα, σύν που το κρατούσε κάποιες ώρες για να μην το πλαγιάσει το γεμάτο εφτάρι με ρηπές 77 χιλιόμετρων την ώρα. Ο Μανώλης Ξενάκης ανήρτησε και φωτογραφίες.